στις εκβολές του Αποσελέμη, η ρήπανση είναι, να το πω, διάχυτη. Από μπάζα μπορεί να είναι, που είναι, έχουν βρεθεί κάποιες ενδείξεις από τις αναλύσεις εννοώ, από αστικά λύματα. Έχει βρεθεί και αγωγός, ο οποίος ήδη το δασαρχείο τον έχει εντοπίσει, όπως είναι υποχρεωμένο, και θα εντοπίσει και το σημείο από το οποίο προέρχεται. Προφανώς ο αγωγός τώρα δεν τρέχει, ελέγχεται δηλαδή και δεν τρέχει, αλλά αυτό που έχει σημασία να καταλάβουμε όλοι μας, ότι πρέπει να προστατευτεί ο χώρος. Είναι αγωγός σπιτιού? Όχι, δεν είναι σπίτια, δεν έχει εκεί. Και τι εγκαταστάσεις? Από εγκαταστάσεις. Μπορεί να είναι ένα ξενοδοχείο, μπορεί να είναι μια εγκατάσταση, δεν το ξέρουμε. Θα μας πει το δασαρχείο και από εκεί πέρα θα ακολουθεί η διαδικασία που προβλέπει από πού προέρχεται, ποιος τον εγκατέστησε και να επιβληθούν και τα ανάλογα πρόστιμα. Στο φράγμα Ενίου η ρήπανση προήλθε κατά κύριο λόγο από αστικά λύματα. Προφανώς η βροχή τα συσσόρευσε και τα έφερε στο φράγμα και δημιουργήθηκε το πρόβλημα. Είναι συγκατσίγαρος? Συγκατσίγαρος σε μικρότερη ποσότητα, γιατί υπάρχουν και στοιχεία που το επιβεβαιώνουν. Ένα μήνυμα σε όλους. Να σεβαστούμε τον τόπο που ζούμε, το περιβάλλον που ζούμε, γιατί δεν είναι δικό μας. Και ως Διεύθυνση Περιβάλλοντος, εμείς ετοιμάζουμε μια συζήτηση με τους αρμόδιους φορείς, το Δήμο, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, δηλαδή ήδη ετοιμαζόμαστε τον καινούργιο χρόνο να βρεθούμε για να δούμε με ποιο τρόπο θα προστατέψουμε τον τόπο αυτό, με όλους τους φορείς που μπορεί να έχουν λόγο και προτάσεις για τη διαχείριση αυτού του οικότοπου, για την προστασία του, για την περιφράξη του, αν ενδεχομένως αν μπορεί να γίνει, για να δούμε ποιο τρόπο θα αποτραπούν παράνομες ενέργειες στο μέλλον, να δυσκολευτεί η πρόσβαση. Να μην είναι εύκολη πρόσβαση σε μεταφορικά μέσα. Να μπορούν να πηγαίνουν να απορρίπτουν μπάζα, λίμματα ή ό,τι άλλο. Οπότε βάλετε κάποια εμπόδια στη διέλευση μεγάλων οχημάτων. Ακριβώς.